Λοιπόν, έχουμε αδυναμία στα ποδήλατα, αλλά θα πω εγώ ότι έχουμε αδυναμία και στις σχελώνες, καρέτα-καρέτα. Πριν από κάποιες μέρες είχαμε μία σύνδεση έτσι, σε live σύνδεση. Είδαμε κάποιες φωλιές και κάποια χελωνάκια που προσέγγισαν το φυσικό του χώρο εκεί, σε θάλασσα του Ρεθύμνου. Ένωσαν δυνάμεις ο Αρχέλων και Δημοτικό Σχολείο. Στο Δημοτικό Σχολείο στα Χανιά, συγκεκριμένα το 8ο. Σωστά, κύριε Παγωνίδη, Ευάγγελος Παγωνίδης. Είναι, είναι δάσκαλος, εκπαιδευτικός εκεί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Είμαι στο ε2 το 8ο Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Στη συνεργασία με τον Σύλλογο για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών, των Αρχέλων, πραγματοποιήσαμε δράσεις ευαισθητοποίησης στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που αποφεύγησαν που μπει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα τα παιδιά επισκέφτηκαν την παραλία Πύργος Ψιλονέρου, όπως είπατε και εσείς, προκειμένου να βοηθήσουμε κι εμείς και να βιώσουμε στην εξκαφή και διαλογή των αυγών από τις φωλές των θαλάσσιων χελωνών. Οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλές τους, τα αυγά τους και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία. Και τα παιδιά έτσι ευαισθητοποιήθηκαν, πέρασαν το δικό τους μήνυμα και γενικά έδειξαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή είναι από τα βασικότερα θέματα που απασχολούν και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Μέσα από απλά πράγματα λοιπόν και απλές πρωτοβουλίες, ένα παιδί, μάλλον η ευαισθητοποίηση σε ένα παιδί έρχεται πολύ πιο εύκολα. Σωστά, ακριβώς, μέσα ακριβώς. Από το να βιώσει αυτό το γεγονός. Να πολλά το διαβάσει, παιδιά. Να το σημειώσει, να προχωρήσει στο τεστ και στο διαγώνισμα. Αλλά όταν έρθει σε επαφή μαζί του με το φαινόμενο, το γεγονός, νομίζω ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό σύμπαν. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, η φύση αποτελεί μια φανταστική τάξη. Εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε στην πραγματικότητα, να το βιώσουμε πια, να το δούμε όχι από τα βιβλία, αλλά να πάμε στο φυσικό χώρο της θαλάσσιας χελώνας, εκεί που η ίδια έχει θάψει τα αυγά της. Και είναι μεγάλη τιμή για μας εδώ για την Κρήτη που οι θαλάσσιες χελώνες της Καρέτα-Καρέτα επέλεξαν τις δικές μας παραλίες, όπως και οι παραλίες της νότια της Ζάκυνθο, προκειμένου να αφήσουν τα αυγά τους. Αυτό δείχνει ότι είμαστε φιλόξενοι τουλάχιστον άνθρωποι και τα παιδιά έτσι το εξέλαβαν το μήνυμα αυτό. Σεβασμό στο περιβάλλον σημαίνει σέβομαι το διπλανό μου, σέβομαι τον εαυτό μου. Και βέβαια για εμάς τους εκπαιδευτικούς, το ξέρουμε όλοι, ότι η φύση και ο πολιτισμός είναι πολύτιμα εργαλεία για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση, που είναι και το στόχο. Η βασική απορία των παιδιών, το πρώτο ερώτημα, ποιο ήταν? Πόσα χελωνάκια θα βγουν στη θάλασσα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και γενικά πώς θα μπορούσαν να γίνουν και οι ίδιοι θελοντές και οι γονείς τους επίσης. Και εντωμεταξύ είναι εικόνες και στιγμές που μένουν στο νου, στο μυαλό των παιδιών για πάντα, για μία ζωή. Για πάντα. Και του εκπαιδευτικού επίσης, γιατί και εγώ πρώτη φορά συμμετείχα σε αυτή τη δράση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σύλλογο Αρχαίων και κυρίως την κυρία Λιδία Κούτρου-Δίτσου, που είναι υπεύθυνη προγράμματο Κρήτη για το άνοιγμα αυτό που έκανε και τη συνεργασία με τα παιδιά. Γενικά μας βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό, όλη αυτή η δράση. Θα ήθελα να πω ότι οι σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι οι καθημερινές εμπειρίες των ανθρώπων και επαφή, που έχουν επαφή και εμπλοκή με τα ζώα βοηθούν πάρα πολύ ως προς τη μάθηση και την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Γενικά αυτές οι εναλλακτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες εκτός της σχολικής μονάδας. Εκτός σχολικής τάξης, να βγούμε από τους τοίχους της τάξης. Αυτός είναι ο στόχος. Σωστά, σωστά. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει το Υπουργείο και οι εκάστοτε κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όσο υπάρχουν δραστήρια εκπαιδευτικοί όπως εσείς, κύριε Παγωνίδη, νομίζω όχι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε και τη συνέχεια των πρωτοβουλειών σας. Ευχαριστώ και εγώ, ίδιος. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, λοιπόν.